Πάμε και να καλησπερίσουμε την κυρία Αγγελική Μαρτίνου, την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Καλησπέρα σας κυρία Μαρτίνου, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα κυρία Βακεθιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ζεστό απόγευμα να ευχηθούμε και εσάς και στους φίλους να είναι κάπου ζεστά ή έστω να έχουν ένα ζεστό ρόφημα κάτι και να μας ακούνε. Συνάδει ο καιρός πάντως με την Παγκόσμια ημέρα νερού που γιορτάζεται σήμερα. Ναι, νομίζω σαν να γιορτάζει λίγο, αλλά το έχει παρακάνει με τη γιορτή η κυρία Μαρτίνου, ειδικά φέτος. Θα έχουν και καλύτερες μέρες, οπότε ελπίζουμε, γιατί έχουμε νοσταλγήσει ακόμα και εδώ στο νότο τον ήλιο. Πάντως, λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι καλό μας κάνει βέβαια από την άλλη πλευρά, έτσι, το νερό. Βεβαίως, και το νερό και το χιόνι. Mm-hmm. Που έπεσε φέτος και αυτό αρκετό στα ορεινά. Και είναι ιδιαίτερος ο φετινός εορτασμός για τα υπόγεια ύδατα που έχουμε ένα θέμα, δηλαδή μας καίει το θέμα αυτό στην Κρήτη. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί στην Κρήτη ειδικά, αν βάλουμε τις συνολικές απολύψεις του νερού που χρησιμοποιούνται στο νησί, το 88% προέρχεται από τα υπόγεια ύδατα και μόνο το 12% αυτή τη στιγμή προέρχεται από τα επιφανειακά νερά. Mm-hmm. Οπότε έχει πράγματι μεγάλη σημασία να κρατούμε τους υπόγειους υδατικούς υδροφορείς σε καλή κατάσταση στα υπόγεια υδατικά συστήματα, να μην αντλούμε περισσότερο νερό από αυτό που αναπληρώνεται από τη βροχή και το χιόνι κάθε χρονιά, και βεβαίως να τους προστατεύουμε από τη ρύπανση, που αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι ακόμα τόσο για την Κρήτη, αλλά γενικότερα μιλώντας. Αυτό το θέμα που είπατε, του να τραβάμε, να αφαιρούμε νερό, τέλος πάντων υπόγειο νερό, τόσο όσο. Δηλαδή, και να μην το εξαντλούμε και να κάνουμε και τη δουλειά μας. Αυτό τώρα είναι... Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ναι, βρίσκει κανείς με μελέτες που έχουν γίνει και επικαιροποιούνται φυσικά κάθε φορά στην αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων για τα νερά. Πρέπει να βρίσκει κανείς τα αριθμιστικά αποθέματα των υπόγειων υδροφορέων, ώστε μετά η υπηρεσία μας να εφαρμόζει εκείνα τα μέτρα που θα βοηθούν στην καλή κατάσταση, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική για αυτούς τους υπόγειους υδροφορείς, να μην επιτρέπουμε δηλαδή την παραπάνω χρήση από αυτή που επιτρέπεται σύμφωνα με το σχέδιο αυτό. Αυτό γίνεται εδώ σε επίπεδο Κρήτης? Βεβαίως γίνεται. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλέπονται στο διαχειριστικό σχέδιο κάποιες περιοχές που ήδη έχουν εντοπιστεί ότι έχουν υποστεί υπερεκμετάλλευση. Και ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι βέβαια η λεκάνη της Μεσαράς, στην οποία έχουμε απαγορεύσει με ειδική κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης την ανόρυξη μάλλον νέων έργων υδροληψίας, νέων γεωτρήσεων ή πηγαδιών. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο και σε άλλες περιοχές που έχουμε τέτοια, που έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης, προστατεύουμε τοπικά αυτούς τους συγκεκριμένους υπόγειους υδροφορείς. Αυτό παίρνει βέβαια κάποιο χρονικό διάστημα, φανταζόμαστε κυρία Μαρτίνου, μέχρι να υπάρξει πάλι η δυνατότητα, έτσι, να πληρωθεί δηλαδή το νερό που λείπει. Εάν και εφόσον πραγματικά, όπως το λέτε, επικαιροποιείται, όπως σας είπα, κάθε 6-7 χρόνια με τα διαχειριστικά, εάν από τους σταθμούς παρακολούθησης που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαπιστωθεί ότι έχουμε φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο στα αριθμιστικά αποθέματα του συγκεκριμένου υδροφορέα, πραγματικά η περιοχή αυτή μετά μπορεί να ανοίξει και να επιτρέψουμε την ανόρυξη και νέων έργων. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, και επειδή είναι μια διαδικασία που αναθεωρείται κάθε 6 χρόνια, είναι όπως είπατε... Πρέπει κανείς να περιμένει. Ναι. Δόθηκε σήμερα και μια συνέντευξη από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και αναφέρθηκε εκεί ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τη διαχείριση των υδάτων, των υπόγειων και υπέργειων στο νησί. Επίσης δόθηκαν και τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με δύο φράγματα του αποσελέμη.
και των ποταμών στο Αμάρι και τη λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου στο οροπέδιο στο Λασίθι. Τα οποία και... είναι πλήρη αυτή τη στιγμή όλα αυτά, οπότε αυτό υποδηλώνει μια πολύ καλή χρονιά σε βροχοπτώσεις. Θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε, αν έχετε κάποια στοιχεία στη διάθεσή σας, κυρία Μαρτίνου, να δούμε έτσι για τις βροχοπτώσεις, για μια εικόνα να σχηματίσουμε και εμείς. Βεβαίως, ευχαριστώ. Το τι έχουμε. Να σας πω ότι οι σταθμοί που παρακολουθούμε είναι κάποιοι σταθμοί από το τηλεμετρικό δίκτυο που διατηρεί η υπηρεσία μας, καθώς και από κάποιους παρατηρητές που έχουν βροχόμετρα στα χωριά στην εξοχή, από το που επίσης τους επιβλέπουμε εμείς, αλλά και από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπίου φυσικά. Φέτος έχουμε δει ότι έχουμε πολύ καλές βροχοπτώσεις και στα νότια, που αυτό δεν ήταν συνηθισμένο, τουλάχιστον για την περσινή χρονιά. Τα 4 τελευταία υδρολογικά έτη ήταν πολύ καλά, σε αντίθεση με τα πιο παλιά 3, τα οποία ήταν 3 συνεχόμενα με ξηρασία. Βλέπουμε λοιπόν αρκετές βροχοπτώσεις και στα νότια και στα εσωτερικά των νομών. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι για το Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, στον Πύργο φέτος έχουμε 567 χιλιοστά, ενώ πέρσι ήταν μόνο 187 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Στα Βασιλικά Νόγια έχουμε 422 χιλιοστά βροχής φέτος. Στη Βαγιονιά 512, ενώ πέρσι το αντίστοιχο διάστημα ήταν 297. Στις Μοίρες, στο Πετροκεφάλι, έχουμε 330 χιλιοστά. Στο Λέντα, πιο νότια, 431 χιλιοστά. Είναι δηλαδή κάποιες τιμές που μας χαροποιούν, γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε και κάποια καλύτερη τροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, όπως λέγαμε πιο πριν. Ναι. Στο Ηράκλειο τώρα, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, οι υδροχοπτώσεις ήταν στα ανατολικά λίγο λιγότερες από πέρσι. Στη δυτική μου όμως πλευρά, που υπάρχει και ένα σταθμός, έχουμε 612 χιλιοστά βροχής, ενώ ανατολικά είναι 456 χιλιοστά. Βλέπετε δηλαδή τη διαφορά ακόμα και μέσα σε μια πόλη όπως είναι το Ηράκλειο. Σωστά, από περιοχή σε περιοχή. Ναι, τώρα στο Ρέθυμνο, άμα θέλετε να σας πω. Να δώσουμε ένα-δύο περιοχές, βεβαίως, ενδεικτικά, ναι, και από τους που έχουν τα υψηλότερα. Ναι, στο Σπύλι βρέχει κάθε χρόνο αρκετά, 1175 χιλιοστά έχουμε φέτος. Στα Νόγια φυσικά 1102 χιλιοστά. Ακόμα και στον Πλακιά φέτος έχουμε 1100 χιλιοστά αυτή τη στιγμή, πολύ σημαντικό, και μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου 572 χιλιοστά. Στο Λασίθι επίσης έχουμε στην πόλη του Αγίου Νικολάου 504 χιλιοστά, στην Ιερά Πέτρα 387, στη Σιτία 530 χιλιοστά και βέβαια στο Τζερμιάδο, ο πρωταθλητής κάθε χρόνο στο Λασίθι, 1340 χιλιοστά μέχρι εκεί σήμερα. Εκεί έχουμε και τις γνωστές πλημμύρες βέβαια κάθε χρόνο. Ο κάμπος εκεί στο οροπέδιο, ε. Βεβαίως, ναι. Και είναι ευχής έργων το ότι έγινε και η σύραγγα που οδηγεί κάποια από αυτά τα πλημμυρικά νερά στο φράγμα από Σελέμη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε και αυτά τα νερά. Στα Χανιά τώρα, που πάντα κάθε χρόνο υπάρχει διαφορά στις βροχοπτώσεις στη Δυτική και στην Ανατολική Κρήτη, έχουμε το ρεκόρ της στην Ασυγωνιά με 2450 χιλιοστά αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή. Φυσικά και στο Ασκήφου με 2.185 χιλιοστά. Είδατε, μιλάμε για τελείως διαφορετικά νούμερα. Ακριβώς, ναι. Μέσα στα Χανιά, μέσα στην πόλη, έχουμε 597 χιλιοστά. Στα Φαλάσσερνα, που είναι μια περιοχή που δεν το συνηθίζει, φέτος έχουμε 630 χιλιοστά περίπου, ενώ αντίστοιχα πέρσι, φανταστείτε, ήταν 364 μόνο. Μεγάλη φορά. Ακόμα και εκεί δηλαδή έχουμε βροχοπτώσεις.
Στην Παλαιόχωρα που είναι νότια έχουμε 750 χιλιοστά περίπου, έναντι 500 που ήταν πέρσι. Στα Σφακιά έχουμε 750 χιλιοστά περίπου. Παρατηρούμε λοιπόν, κυρία Μαρτίνου, όντως, παρατηρούμε ότι στις περιοχές που παραδοσιακά πέφτει περισσότερο νερό, συνέχισε έτσι η χρονιά δυναμικά, αλλά... Είχαμε και στο νότο που δεν μας... Ακριβώς. Που τις χρειαζόμασταν. Ναι, το ευτυχές είναι αυτό δηλαδή, ναι. Ότι και σε περιοχές έτσι με περισσότερη ξηρασία, αν μπορούμε να το πούμε, ανομβρία... Βεβαίως, ξηροθερμικό κλίμα βέβαια. Ναι. Είχαμε και εκεί το νερό. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπατε και εσείς τα προηγούμενα... τέσσερα χρόνια που πάμε καλά, αλλά θυμόμαστε τι συζητήσεις είχαμε κάνει για τα προηγούμενά τους τρία. Ακριβώς. Έτσι που βλέπαμε ειδικά το φράγμα του από Σελέμη, είχε γίνει φωτογραφικό. Θρίλερα, θα γεμίσει, όχι, ναι, ναι. Ναι, να βλέπουμε βέβαια την εικόνα αυτή που δεν άρεσε σε κανέναν και την εικόνα που έχει σήμερα. Βέβαια, αυτό που είπατε και εσείς, ότι τα φράγματά μας είναι πλήρη. Ναι, ακόμα και στο Μπραμιανόν που παρακολουθούμε από την υπηρεσία μου, έχουμε σχεδόν πληρότητα, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 15 εκατομμύρια κυβικά μες στο φράγμα, με ανώτατο τα 16, ή στο φράγμα φανερωμένης είναι 14.500 περίπου, 14.500.000 τα κυβικά που υπάρχουν, με ανώτατο τα 17, και αυτά έχουμε μπροστά μας, δηλαδή συνέχεια υπάρχουν οι ροές και σε αυτά τα φράγματα, οπότε λογικά και αυτά θα γεμίσουν μέχρι το τέλος της... Ναι, γιατί λιώνουν και τα χιόνια έτσι, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό έχει μια διάρκεια ως φαινόμενο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά στο νερό. Το θέμα Ακριβώς. της διαχείρισης είναι επίσης πολύ σοβαρό, γιατί από αυτό εξαρτάται πόσο θα μας κρατήσει το νερό που έχουμε. Βεβαίως. Γιατί δεν ξέρουμε βέβαια από χρονιά σε χρονιά τι γίνεται. Οι κύκλοι αυτοί που συζητούσαμε ότι... Υπάρχουν αναγκαστικά βέβαια. Είναι ευχάριστο, βλέπουμε συνέχεια στην υπηρεσία μας έρχονται έργα δήμων που αλλάζουν, αντικαθιστούν τα παλαιά, τους παλαιούς αγωγούς μεταφοράς νερού, που όλοι ξέρουμε ότι από τις διαρροές αυτές έχουν μεγάλο κόστος για τους υδατικούς πόρους. Mm-hmm. Και με χαρά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία χρηματοδότησης τώρα και κάνουν τέτοια έργα οι περισσότεροι δήμοι στην Κρήτη. Επομένως αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι βελτιώνονται οι υποδομές και αυτό βοηθάει φυσικά στην ορθή διαχείριση των υδατικών, ναι, πόρων. Μα μόνο και η πόλη του Ηρακλείου που είναι η μεγαλύτερη, όλα αυτά τα έργα... Ακριβώς, βέβαια. Ο Δήμος Ηρακλείου τεράστιες ποσότητες χάνουν τα νερό. Το θέμα αυτό, ναι, έχει κάνει πολλά έργα και Είναι σημαντικό, το λέμε σαν μέγεθος, δηλαδή μια πόλη το να χάνει τόσο τεράστιες ποσότητες νερού. 4-5 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, φανταστείτε. Πόσο μας είπατε? Είναι πάρα πολλά. Πόσο μας είπατε, πόσο είπατε κυρία Μαρτίνου? Μπορεί να φτάσει και 4-5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Είναι... Πολλά. Είτε που, του νερού, από αδιαρροές, είτε από μη τιμολογούμενο νερό, δηλαδή έχουν χαλάσει τα ρολόγια ή είναι παλαιωμένα και δεν λειτουργούν. Σε επίπεδο Κρήτης μας λέτε τώρα ή σε επίπεδο... Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και σε επίπεδο μιας πόλης, όπως το Ηράκλειο. Να χάνουμε δηλαδή 4 εκατομμύρια... Ναι, βεβαίως. Δηλαδή ένα φράγμα, ένα μικρό χάνουμε. Ένα μικρό φράγμα. Ναι, δηλαδή εδώ λέει μια άλλη... Διαβάζω εδώ τη Λιμνό, Δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου στο οροπέδιο Λασθίου, λέει 2,1 εκατομμύρια κυβικά ότι έχει νερό. Ακριβώς. Δηλαδή δύο φορές αυτό. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Τεράστιο. Και άδικα. Ευτυχώς όμως βελτιώνονται τα έργα υποδομής και πιστεύω και μπαίνουν και καινούργια συστήματα σκάντα με παρακολούθηση που μπορούν να εντοπίσουν αν υπάρχουν και πού διαρροές και να επέμβουν γέρος. Οπότε πιστεύω, ναι, ότι θα, με τη συνέχιση τέτοιων χρηματοδοτικών μέσων, να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Και βέβαια θα πρέπει και οι ΤΟΕΒ να ακολουθήσουν, γιατί και το αρδευτικό νερό είναι αυτό που είναι το περισσότερο
από αυτό που χρησιμοποιείται στην Κρήτη, δηλαδή το 83% των απολύψεων χρησιμοποιείται για άρδευση. Οπότε και αυτός ο τομέας ο αγροτικός και κυρίως μέσω των συλλογικών δικτύων όπως είναι η ΔΥΜΗ και η ΤΟΕΒ, ναι, θα πρέπει να προσέξουν είναι, και να εξυγχρονίσουν και αυτοί τα δικτυά που τους. Είναι όμως αυτό το νερό της άρδευσης, είναι νερό που πόσιμο? Υπάρχουν περιοχές βεβαίως που γενικά τα νερά της Κρήτης, να ξέρετε, έχουν εξαιρετική ποιότητα, mm-hmm, πλην κάποιων περιοχών που έχουν υποστεί κάποια ρήπανση λόγω νητρικών, λόγω υπερλίπανσης και χρήσης κάποιων φαρμάκων. Αλλά γενικά το νερό βεβαίως είναι, και το αρδευτικό νερό είναι εξαιρετικής ποιότητας στην Κρήτη. Οπότε, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να δοθεί καλλιέργειες για να υπάρξει αγροτική παραγωγή. Και με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να σας ενημερώσω ότι η υπηρεσία μας αυτό τον καιρό έχει, βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία για ένα έργο, μία δράση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας που αφορούν το πόσιμο νερό. Δηλαδή, με απλά λόγια, για όλα τα σημεία υδροληψίας, είτε πηγές είτε γεωτρήσεις που υπάρχουν στην Κρήτη και που το νερό τους χρησιμοποιείται σαν πόσιμο, αυτή η μελέτη θα δώσει με βάση και τη γεωλογική σύσταση και άλλους παράγοντες ποια είναι η ζώνη γύρω από κάθε τέτοιο σημείο που θα πρέπει να προστατεύεται, δηλαδή να αποκλείουμε την ύπαρξη δραστηριοτήτων που μπορεί να επιβαρύνουν την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον είναι και αυτό. Γίνονται πράγματα λοιπόν, αυτό καταλαβαίνουμε. Βοηθάνε οι συνθήκες, βοηθάει ο καιρός, αλλά γίνονται και πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι εθαρρυντικό, σίγουρα πολύ σημαντικό. Κυρία Μαρτίνου, μας δώσατε μια πολύ ωραία εικόνα και θετική εικόνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ναι, πραγματικά είναι σημαντικό αυτό. Να μιλάμε για περίσχεια παρά για έλλειψη. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Να το ψάχνουμε και να μην το βρίσκουμε. Ναι. Καλή συνέχεια, κυρία Μαρτίνου. Θα έχουμε κατά καιρούς τη δυνατότητα βεβαίως να δίνουμε στοιχεία. Ούτως ή άλλως. Στη διάθεσή σας βεβαίως. Πολύ σημαντικά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά.